Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη αυτή συνάντησή μας και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Συνάδελφοι, στις 26 Μαΐου ένας κύκλος κλείνει, ολοκληρώνεται. Μετά από σχεδόν 5 χρόνια προσπάθειας, δουλειάς, δυσκολιών, επιμονής και αποτελέσματος. Η προτεραιότητά μας πάντα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτός ο κύκλος τώρα κλείνει. Και στις 26 Μαΐου οι συμπολίτες μας είναι αυτοί οι οποίοι θα αποτιμήσουν όλη αυτή τη δουλειά των σχεδόν 5 χρόνων. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ για να θεμελιώσουμε ένα νέο κύκλο. Μία νέα όσο μπορούμε εποχή. Μία νέα προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μας δύσκολη πάντα. 4 και κάτι χρόνια θα έχουμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το Βόρειο Αιγαίο, για τα νησιά μας. 4 και κάτι χρόνια για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή των συμπολιτών μας. Ξεκινάμε την εκλογική μας μάχη. Και αυτή είναι μία μάχη επικοινωνίας, συζήτησης, διαλόγου και πειθούς. Προτάσεων, επιχειρημάτων και πειθούς. Ζητάμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ζητάμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας για να προχωρήσουμε και η αντίληψή μας είναι μία. Να κάνουμε πάντα το καλύτερο που μπορούμε. Να βάζουμε πάντα τα δυνατά μας, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους των νησιών μας. Δουλεύοντας πάντοτε με επιμονή, καμιά φορά και με αυτοθυσία, προσπαθούμε πάντα να αξιοποιήσουμε τον κάθε πόρο, την κάθε δυνατότητα, μικρή ή μεγάλη, και να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, ώστε έτσι από τον ελάχιστο ακόμα πόρο, από τον κάθε μικρή ή μεγάλη δυνατότητα, να επιδιώξουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βεβαίως ένας είναι ο οδηγός μας, το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε εδώ για τον εαυτό μας. Κάθε εκλεγμένος και κάθε εκλεγμένη, σε όποια θέση ευθύνης και αν βρίσκεται σήμερα ή αύριο, είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Είμαστε όλοι υπηρέτες των συμπολιτών μας. Και ξέρετε, με αυτό ως οδηγό, με αυτό ως πολιτική αντίληψη και ως βαθιά πολιτική πεποίθηση, ως φιλοσοφία δράσης και συμμετοχής, προχωράμε. Δύναμή μας είναι η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Με αυτή την εμπιστοσύνη προχωράμε. Και αυτή την εμπιστοσύνη ακριβώς ζητάμε. Και τη ζητάμε μιλώντας με ευθύνη και μόνο με ευθύνη. Και τελικά αυτή η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας μαζί με τη δική μας ευθύνη έρχονται και ενώνονται και έτσι ενωμένα γίνονται ένα όπλο. Γίνονται ένα όπλο και δύναμη δημιουργίας. Δημιουργίας και αποτελέσματος. Με αυτές ακριβώς τις αρχές προχωράμε, από σήμερα και μετά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή,
σε κάθε καθημερινή μας συνάντηση, ανοιχτή συνομιλία, συνάντηση με τους συμπολίτες μας, μιλάμε, ακούμε, συζητάμε μαζί τους, παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, τα επιχειρήματά μας και μέσα από αυτή τη συζήτηση με τους συμπολίτες μας, ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάμε είναι την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Την ψήφο τους στο συνδυασμό μας εμείς για το Αιγαίο την Κυριακή στις 26 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ.